πρόοδο αξιολογούσε την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κυβέρνησης. Σχετίζονται όμως με την πραγματική ζωή. Σχετίζονται με τις πραγματικές καταστάσεις, της ανέχειας, της δυστυχίας που καθημερινά βλέπουμε. Και μπορεί χθες οι εκπρόσωποι του Κομμουνιστικού Κόμματος να μας μιλήσανε πράγματι για τα νούμερα που γνωρίζουμε, για τα εκατομμύρια των ανέργων, για τα δεκάδες χιλιάδες λουκέτα, στους ίδιους δρόμους περπατάμε, τις ίδιες εικόνες βλέπουμε. Αλλά εγώ θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα. Αυτά τα τελευταία 5 χρόνια επιδεινωθήκαν τα πράγματα. Συνθήκες καπιταλισμού ήταν και πριν από 5 χρόνια, συνθήκες καπιταλισμού είναι και τώρα. Επιδεινωθήκανε. Τι συμπέρασμα βγάζουμε? Ότι όταν υπάρχουν συσχετισμοί, όταν δημιουργούνται συμμαχίες, όταν μπορεί το κίνημα και βρίσκεται στα πάνω του να παίζει τον αυτόνομο ταξικό του ρόλο, μπορεί να έχει και νίκες. Ας μην καθόμαστε λοιπόν στην άκρη ως παρατηρητές για να καταγράφουμε την δυστυχία των ανθρώπων, αλλά να συμβάλλουμε μέσα από την ενεργή καθημερινή παρέμβασή μας ώστε να αλλάζουν οι συσχετισμοί και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να υπάρχουν αλλαγές που θα βελτιώνουν πρώτα απ' όλα την ζωή των εργαζομένων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τροπολογία, για να επανέλθω στο αρχικό ζήτημα πριν με διακόψει ο κύριος Γιαγκέρογλου, που καταθέσαμε για την παράταση ισχύως της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης, ήταν και ένα αίτημα της ΓΕΣΕ. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε γιατί έπρεπε και κάτω από την πίεση πράγματι των 50 ημερών που δεν είχαμε τη δυνατότητα να λειτουργήσει η Βουλή, πώς έπρεπε να μπει αυτή στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Από εκεί και έπειτα. Ακούω κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες μας ψέγουν για αυτό που θέσαμε και χθες, για την ανάγκη επανασχεδιασμού των συγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης. Θέλω να σας θέσω μερικά ερωτήματα. Τι λέτε εσείς και πώς κρίνετε όταν βλέπετε ένα πολιτικό μηχανικό μέσα από αυτά τα περίφημα πεντάμινα προγράμματα κατάρτισης να πηγαίνει για 4 μήνες αφού προηγούμενα κάνει 1 μηνός κατάρτιση να δουλέψει σε μια εντατική ενός νοσοκομείου και να του λένε οι γιατροί το μόνο που έχεις να κάνεις είναι σε παρακαλούμε κάτσε στην άκρη ή απ' έξω. Μόνο προβλήματα μπορείς να δημιουργήσεις. Αυτό πρέπει να το αξιολογήσουμε. Πρέπει να το επανασχεδιάσουμε. Γιατί λοιπόν αυτή τη στιγμή κερδοσκοπείτε κάτι στο οποίο είναι κατάφορα λάθος. Και δεν ερχόσαστε και με βάση τις δικές σας εμπειρίες, χειριστήκατε αυτά τα πράγματα, να κάνουμε έναν εξορθολογισμό, έναν επανασχεδιασμό, να αξιολογήσουμε πώς πήγαν τα προηγούμενα προγράμματα, ώστε να έχουμε την καλύτερη αποτελεσματικότητα. Γίνεται πολλής λόγος για τα ταμεία. Σταματήστε να τρομοκρατείτε τον κόσμο. Μία πρακτική η οποία έχει γίνει κατ' επανάληψη, αξιοποίησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των διαθεσίμων των ταμείων, δεν έχει σε τίποτα να κάνει με αυτό το οποίο κάνατε εσείς, τη ληστρική επίθεση στα αποθεματικά των ταμείων μέσω του PSI. Εξιδίων λοιπόν, εξιδίων κρίνετε τα αλότρια. Αφήστε λοιπόν την τρομοκράτηση του κόσμου. Ακούγονται διάφορες παρατηρήσεις πώς αυτό το νομοσχέδιο θα έπρεπε να ήταν πιο συγκεκριμένο, πώς ίσως θα έπρεπε να μην παραπέμπονται κάποια ζητήματα σε υπουργικές αποφάσεις. Καλοδεχούμενες αυτές τις παρατηρήσεις. Να το βελτιώσουμε όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται. Αλλά τα ξέρετε κάτι. Στην δεδομένη συγκυρία που γίνεται αυτή η συζήτηση, δεν αξιολογήστε για το τι λέτε αυτό καθ' αυτό για το νομοσχέδιο, αλλά κυρίως πώς τοποθετήστε απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο κρίθηκε από ένα μέρος των εταίρων μας ως μονομερής ενέργεια. Πάψτε να αβαντάρετε τους σχεδιασμούς εκείνων των ευρωπαϊκών κύκλων που θέλουν να στραγγαλίσουν την σημερινή κυβέρνηση. Αποφασίστε πλέον, έστω για μια πρώτη φορά, ότι είστε με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και όχι με αυτούς οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν τη γερμανική νεοφιλελεύθερη ακαμψία στην Ευρώπη. Γιατί γνωρίζετε το διακύδευμα ότι είναι αυτό ακριβώς. Το πρόβλημα δεν είναι λοιπόν αν θα σταθεί για τους ευρωπαϊκούς κυρίαρχους κύκλους η ελληνική οικονομία στα πόδια της. Το πρόβλημα
πρόβλημά τους είναι να υπάρξει ένα τιμωρητικό παράδειγμα σε εκείνο το λαό, ο οποίος με την ψήφο του αποφάσισε να αμφισβητήσει αυτή την γερμανική νεοφιλελεύθερη ακαμψία που γενομονεύει τα τελευταία χρόνια. Και αυτός ο αγώνας είναι πολύ πιο ευρύτερος από τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Είναι ένας αγώνας ο οποίος πηγαίνει αντάμα με τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών λαών. Καταλάβετε το. Καταλάβετε το και πάρτε θέση. Αυτή θα είναι, ίσως μετά από 5 χρόνια, η καλύτερη προσφορά που έχετε να κάνετε σε αυτό τον τόπο. Μην λοιπόν εύχεστε, όπως είδαμε χθες από δηλώσεις κορυφαίων ευρωπαϊκών αξιωματούχων, να αποτύχει η σημερινή προσπάθεια. Ελάτε, έστω με καθυστέρηση, ενώστε την φωνή σας, ακολουθώντας μία προσπάθεια που για πρώτη φορά έχει τον ελληνικό λαό μαζί της. Εσείς δεν τον είχατε. Δεν τον είχατε. Είχατε χάσει την πολιτική νομιμοποίηση και κυβερνούσατε ελαίως στηριγμάτων από το εξωτερικό. Κάνατε τα πάντα για να γατζωθείτε στους κυβερνητικούς θόκους. Ξέρετε κάτι. Αυταπατώνται. Όσοι μέσα και έξω από τη χώρα θεωρούν ότι εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κατέχουμε κάποιες θέσεις για να κάνουμε περίπου τα ίδια που κάνατε εσείς, αγαπητοί της προηγούμενης μνημονιακής συγκυβέρνησης. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμείς θέλουμε να είμαστε συνεπείς με τις αξίες μας, τις ιδέες μας και τις δεσμεύσεις μας απέναντι στον ελληνικό λαό. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες, αλλά αυτόν τον δρόμο θα τον διαβούμε με όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να ξαναγυρίσει η αξιοπρέπεια σε αυτόν τον τόπο, να ξαναγυρίσει η δημοκρατία και να λειτουργεί όπως πρέπει, οι οποίοι αναγνωρίζουν την ανάγκη να γυρίσει η σελίδα και να υπάρξει ξανά η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης συνολικά στην πολιτική ζωή του τόπου και στην πορεία αυτού του λαού. Σας ευχαριστώ.